Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνα Στεοχαράκη παρουσιάζει τη θεματική έκθεση Πάμπλο Πικάσο Ζαν Κοκτό, η καινοτόμη του μοντερνισμού. Πρωτοπαρουσιάζονται στην Αθήνα 190 έργα, τα οποία όσον αφορά το έργο του Πικάσο προέρχονται από το Μουσείο Πάμπλο Πικάσο της Γερμανίας στο Μίστερ και όσον αφορά τα έργα του Ζαν Κοκτό προέρχονται από την συλλογή Γιάννη Κονταξόπουλου από τις Βρυξέλλες. Η συλλογή Κοκτό έχει παρουσιαστεί μέχρι τώρα 2 φορές, το 2012 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Λουξεμβούργου από τον Πρωθυπουργό Ξαβιέ Μπατέλ και το 2013 από τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Φαμπιούσε, στο Χονγκ Κονγκ. Στην Αθήνα, τα 190 αυτά έργα αποκαλύπτουν τη συνέργεια αυτών των δύο μεγάλων καινοτόμων του μοντερνισμού. Το αρχαίο ελληνικό πνεύμα είναι εκείνο το οποίο φωτίζει το δρόμο της δημιουργικής του δράσης, αφού ήρωες και θεοί στοιχιώνουν το έργο τους. Η έκθεση σπονδυλώνεται και αναπτύσσεται σε 5 ενότητες και φυσικά ξεκινάει από τα μυθολογικά θέματα, από τον Ορφέα που τόσο πολύ αγάπησε και απέδωσε ο Ζαν Κοκτό, από τους Φαύνους και τον Μινόταυρο που ήταν το πιο δημοφιλές θέμα στην εξέλιξη της χαρακτικής στον Πάμπλο Πικάσο. Αυτές οι 5 ενότητες έρχονται να αποκαλύψουν το πώς οι ίδιοι ανατρέπουν την αισθητική και μας οδηγούν από το παλιό στο νέο. Δηλαδή, οι δύο αυτοί δημιουργοί μας διδάσκουν το ουσιώδες, μας διδάσκουν το πώς πρέπει η τέχνη να ορίσει την πραγματικότητά της με τον κόσμο. Οι 4 άλλες ενότητες που ολοκληρώνουν τη θεματική αυτή έκθεση με τα υπέροχα έργα ζωγραφικής, κεραμικής, χαρακτικής και γλυπτικής έχει ως κέντρο στο να παρουσιαστούν τα ερωτικά έργα και του Πικάσο σε αντιπαράθεση με του Κοκτό, καθώς επίσης και όλες οι καλλιτεχνικές εκδόσεις που φιλοτέχνησαν. Καλλιτεχνικές εκδόσεις που ο Ζαν Κοκτό γράφει αισθητικά δοκίμια ή ποίηματα και εικονογραφεί ο Πάμπλο Πικάσο ή καλλιτεχνικές εκδόσεις οι οποίες κοσμούνται από έργα από του Τζόρτζιο Ντε Κύρικο, του Μπερνάρ Μπιφέ ως τον Αλέκο Φασιανό. Ανήσυχοι και τολμηροί και οι δύο δημιουργοί δεν σταμάτησαν καθόλου την διάρκεια της καλλιτεχνικής τους περιπέτειας να στοχάζονται πλαστικά. Και εκεί η εικαστική δημιουργία είναι το κοινό σημείο. Το κοινό σημείο του μεγάλου θαυμασμού του Ζαν Κοκτό προς τον Πάμπλο Πικάσο, τον δημιουργό ο οποίος όρισε τη νέα αισθητική, αφού με τον Ζορζ Μπρακ θεμελίωσε τον κυβισμό και βέβαια ο Πικάσο δίκαια θεωρείται ως ο μεγαλύτερος δημιουργός του 20ου αιώνα. Παράλληλα, ο Κοκτό ήταν ένας διακεκριμένος συγγραφέας και ποιητής και κριτικός και κινηματογραφιστής. Ας μην λησμονούμε ότι ήταν μέλος της Ακαδημίας της Γαλλικής και της Βελγικής και παράλληλα επίτιμος καθηγητής στην Οξφόρδη. Το πλούσιο έργο και των δύο έρχεται και στιγματίζει τον 20ο αιώνα και φωτίζει τις νεότερες γενιές. Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 28 Φεβρουαρίου 2016 και καθ' όλη τη διάρκεια θα πραγματοποιούνται συνεχώς εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά σχολικής ηλικίας και για ενήλικες.
παράλληλα συνοδεύεται από την πολυσέλιδη ομότιτλη έκδοση που θεωρητικά κείμενα φωτίζουν το έργο των δύο αυτών δημιουργών. Αισθητικά δοκίμια των Μάρκους Μίλλερ, Γενικού Διευθυντή του Μουσείου Πικασό στο Μίνστερ της Γερμανίας, του συλλέκτη Γιάννη Κονταξόπουλου, αλλά και των σπουδαίων κριτικών των Ελλήνων που στήριξαν την εξελικτική πορεία του Πικάσο, του Κριστιαν Ζερβός, του Ελευθέριου Τεριάντ, του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη, των ζωγράφων Γιάννη Τσαρούχη και Αλέκου Φασιανού, οι οποίοι γνώρισαν τον Ζαν Κοκτό, και της Πριτάνεως των Πανεπιστημίων της Ευρώπης, κυρίας Ελένης Γλίκαντζη Αρβελέρ.